σε συνεργασία με την κατασκευαστική του Εμμανουηλίδη, η οποία εξειδικεύεται στο να φτιάχνει σύγχρονα πυρνιοστάσια, και την εταιρεία του κ. Γιώργου Αθανασίου, του συντοπίτη μας Γιώργου Αθανασίου, ο οποίος είναι ειδικός στα αλμεκτήρια και στους εξοπλισμούς ταπλικών εγκαταστάσεων, συνεργαστήκαμε, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και φτιάχνουμε μία παρουσίαση το πώς είναι σήμερα και τι απαιτεί να έχει ένα σύγχρονο στάβλος, και αυτό που εκθεσιακά παρουσιάζουμε εδώ στην ΑΠΗ, στο συγκρότημα εδώ, αυτό το κτηνοτροφικό συγκρότημα, ένα δείγμα της δουλειάς μας, τόσο της γεωτεχνικής όσο αφορά τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση για να κατασκευαστούν σύγχρονα πυρνιοστάσια, με όλες τις ανέσεις και με όλους τους εξοπλισμούς που απαιτεί σήμερα η τεχνολογία για μια σύγχρονη και καλή ποιοτική παραγωγή γάλακτος. Το οροφής είναι και αυτό ηλεκτρικό, μπορεί ανά πάσα στιγμή με κάποια εισιτήρια που βάζουμε να ελέγχουμε τη λειτουργία, ελέγχουμε ένταση ανέμου, θερμοκρασία χώρου και παρουσία βροχής. Ανάλογα τις συνθήκες, τα παράθυρα παίρνουν εντολή και λειτουργούν αυτόματα. Τώρα, επειδή όμως δεν υπάρχει σταθερό ρεύμα, υπάρχει γεννήτρια, τα δουλεύουμε χειροκίνητα. 3 μέτρα περίπου πλευρά, 4,5 μέτρα κορυφή. Ανά 3 μέτρα η κατασκευή, βασικό, είναι λίγο πιο βαριά η κατασκευή ανά 3 μέτρα, αλλά είναι πιο σταθερή στατικά. Πιο πυκνούς μηχανισμούς, που σημαίνει πιο στιβαροί μηχανισμοί. Λοιπόν, τώρα δεξιά και αριστερά τα παράθυρα, σε κάποιους βάζουμε δίχτυ, σε κάποιους δεν βάζουμε δίχτυ, ανάλογα τι θέλει και για τις μύγες, για τα έντομα γενικά. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη μονάδα έχουμε το πυμνιοστάσιο, την αποθήκη και το αλμεκτήριο δίπλα. Μπορούμε όλα να τα συνδυάσουμε στο χώρο ανάλογα τις απαιτήσεις του κτηνοτρόφου. Μπορούν να γίνουν σε ευθεία, μπορεί να γίνουν σε γωνία, μπορεί να γίνουν σε τάφ, όλα ό,τι ταιριάζει στο χωράφι. Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει και τα μπετά, τα οποία πέφτει τυχείο κατά μήκος και μπαίνουν τα αγκύρια, ανά 3 μέτρα. Εντάξει, λοιπόν, ο σκελετός είναι γαλβανισμένος εν θερμό, βούτα, βασικό αυτό για να τις οξυδώσει το χώρο. Δεξιά και αριστερά υπάρχει υδροροή, συλλέγουμε τα νερά, τα στέλνουμε εκεί που θέλουμε, υπάρχει διαχείριση. Η μονάδα απαλλάσσεται από ΦΠΑ, εντάξει, βγαίνουν εύκολα τα χαρτιά από την πολεοδομία με κάποια σχέδια που δίνουμε εμείς με την έγκριση τύπου και κάποια άλλα χαρτιά που μαζεύει ο μηχανικός σας. Πρέπει να περάσει δασαρχείο και αρχαιολογία, και εφόσον μαζευτούν από τα χαρτιά, υλοποιείται και η μονάδα. Όσοι συνδεθήκατε σε αυτή την εκδήλωση που ίσως για πρώτη φορά οργανώνεται στη Λέσβο, οι συνεργαζόμενες εταιρείες, η Γεωτεχνική Αιγαίο, που σχεδιάζει και κάνει τις μελέτες των προγραμμάτων, μαζί με τους εξαίρετους κατασκευαστές Εμμανουηλίδη Κατασκευαστική, που είναι γνωστή για τα τόσα έργα τα οποία έχει φτιάξει στο νησί μας, αλλά και τον Γιώργο τον Αθανασίο, που είναι ο γηγενής παραγωγός αρμεκτηρίων και εξοπλισμού καταστάσεων, είχαμε την ιδέα ότι κάποια πράγματα πρέπει να πάρουν και κάποια δημοσιότητα, ώστε να γίνουν γνωστά και στον υπόλοιπο κόσμο και στους υπόλοιπους ανθρώπους του νησιού, που στο κλάδο της κτηνοτροφίας έχουν ταχθεί να παράγουν καλό γάλα, άρα να έχουμε καλά προϊόντα. Όπως είδατε και όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει μια μικρή μονάδα, και θέλω να ευχαριστήσω τον νέο αυλό, τον κύριο Γεωργατή, ο οποίος μας υποδέχτηκε και με πολύ μεράκι ετοίμασε αυτή εδώ την καθαρή αίθουσα και γενικά όλον αυτό το χώρο, να μπορούμε να παρουσιάσουμε και να δείξουμε πώς είναι σήμερα μια σύγχρονη σταυλική εγκατάσταση. Εδώ βλέπουμε μια μικρή μονάδα ενός νέου αγρότη, η οποία είναι ίσως το πρώτο βήμα για κάποιον νέο που θέλει να ξεκινήσει να μπει στην γεωργία, αλλά και ένα δείγμα για τους παλιούς αγρότες, τους παλιούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι μπορούν να φτιάξουν πολύ μεγαλύτερες μονάδες. Ξέρετε καλά ότι
μέσω των σχεδιασμού των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα σχέδια βελτίωσης. Είμαστε μια περιοχή η οποία έχουμε μια σεβαστή επιδότηση και μπορούμε εύκολα να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Είναι λάθος να μην φτιάξουμε και να μην εξυγχρονίσουμε όλοι όσοι έχουμε τη δυνατότητα της μονάδας μας από τη στιγμή που το ύψος της επιδότησης είναι σεβαστό και από ό,τι φαίνεται και για λίγο καιρό ακόμα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Το να σχεδιαστεί μια κτηνοτροφική μονάδα και να βρει με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί ώστε να ολοκληρώσει, όπως βλέπουμε σήμερα, το έργο αυτό, τέτοια έργα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να σας το προσφέρουμε εμείς οι μελετητές σαν Γεωτεχνική Αιγαίου. Ξέρετε, τόσα χρόνια έχουμε σχεδιάσει χιλιάδες και εκατοντάδες μονάδες και έχουμε φτάσει να υλοποιηθούν και από τα προηγούμενα και από τα προηγούμενα εκατοντάδες τέτοιου είδους σχέδια. Αλλά επειδή η τεχνολογία μας ξεπερνά κάθε φορά και έχουμε καινούργια πράγματα, βλέπετε ότι ξεκινήσαμε παλιά με τους τάβλους, τους κλασικούς τάβλους με τον πετό και με τους μετόλιθους και φτάσαμε σήμερα στην εξέλιξη της κατάστασης αυτής που δίνεται στο κατασκευαστικό κλάδο και φτάσαμε να έχουμε κτίρια τα οποία είναι πολύ πιο λειτουργικά, κτίρια που γίνονται με πολύ πιο ελαφριότερα υλικά, κτίρια τα οποία έχουν να δώσουν μεγάλη δυνατότητα στην περαπέρα εξέλιξη της κτηνοτροφίας. Ξέρετε ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτών των έργων, οι επιδοτήσεις αυτών των έργων μπορούν εύκολα να συζητηθούν μαζί μας, να βρούμε τους τρόπους και να αρχίσουμε να ψάχνουμε πρόγραμμα στο οποίο πρέπει να εντάξουμε τον σχεδιασμό του καθενός κτηνοτρόφου ώστε να μπορεί να μπει στα σχέδια βελτίωσης. Με την καρδιά των μελετητή και ιδιοπόνο τον κύριο Λευτέρη, λύνει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Νομίζω ότι από μένα αυτά που σας είπα είναι αρκετά. Να μας πει και ο Λευτέρης 5 πράγματα για την εξέλιξη της τεχνολογίας στην κατασκευή και αν είναι μετά να κάνουμε μια περιήγηση και να δούμε 5 πράγματα. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν που ήρθατε για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω τον κύριο Γεργατή που μας παραχώρησε τον χώρο και για τη φιλοξενία του, τους συνεργάτες που βοήθησαν να οργανωθεί αυτή η όμορφη εκδήλωση. Η εταιρεία βρίσκεται χρόνια στο νησί όσον αφορά τα θερμοκήπια, γιατί είναι από το 81 στο κατασκευαστικό κομμάτι, αλλά όσον αφορά τους τάβλους θερμοκηπιακού τύπου, είναι από τις πρωτοπόρες που ξεκίνησαν. Έχει στο νησί από τα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης που άρχισαν να γίνονται οι μονάδες θερμοκηπιακού τύπου. Έχει υλοποιήσει πάρα πολλά έργα στο νησί και όχι μόνο, τώρα μιλάμε για το νησί σας. Γιατί οι μονάδες γίνονται γρήγορα, είναι τυποποιημένες, δεν θέλουν άδεια από την πολεοδομία με το δεδομένο ενός συμβατικού κτηρίου, είναι λειτουργικές γιατί παρέχουν καλό αερισμό, μονώσεις, προδιαγραφές που θέλει του θερμοκηπιακού τύπου. Λοιπόν, απαλλάσσονται του ΦΠΑ, που είναι ένα βοήθημα για τον κάθε κτηνοτρόφο να απαλλάσσεται το ΦΠΑ, γιατί θεωρείται εργαλείο. Έχουμε πολλούς τύπους μονάδων θερμοκηπιακού τύπου. Είναι και οι σωληνωτές, οι οποίες είναι πιο ελαφριές κατασκευές, με τα ίδια δεδομένα κάλυψης, αλλά υπάρχουν και πιο βαριές κατασκευές, είτε όπως αυτή που βλέπουμε η μονάδα, η αμφίρρηκτη, που είναι και η πρώτη που γίνεται αφήρικτη στο νησί από την εταιρεία, με 12 μέτρα πλάτος, και με το κέτο ξωτή, με υπέ και κυλοδοκό στην οροφή. Οι μονάδες έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μήκος πλάτος βασικά, το ύψος είναι στάνταρ 4,5 μέτρα στην κορυφή, το ύψος της πλευράς γύρω στα 3 μέτρα, καθαρή χωρή μέσα, ελευθερία κινήσεων, υπολογίζονται πάντα οι καλές συνθήκες του ζώου και γι' αυτό χρησιμοποιούνται και αυτοματισμοί παραθύρου, οροφής και δεξιά-αριστερά τα πλευρικά,
που είναι σε όλο το μήκος, ελέγχουμε άνεμο, θερμοκρασία και ύπαρξη βροχής, λειτουργούν αυτόματα, ώστε ο κάθε κτηνοτρόφος να είναι καλυμμένος όταν απουσιάζει από το χώρο του. Ο σχεδιασμός της μονάδας γίνεται με τις ανάγκες, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε κτηνοτρόφου. Δηλαδή, μπορεί να κατασκευαστεί αποθήκη και αλμεκτήριο σε συνδυασμό με το πνημιοστάσιο, είτε σε ευθεία, είτε σε γωνία, είτε σε ταφ. Να δούμε και το ενδεχόμενο επέκτασης, πώς προσαρμόζονται στο χωράφι. Όλα αυτά εδώ γίνονται σε συνδυασμό με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου κτηνοτρόφου. Είμαστε πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαστεί όσον αφορά το σχεδιασμό, τη συνεργασία με το μελετητικό γραφείο, πώς θα βολέψει να γίνουν πιο γρήγορα τα δεδομένα, να τρέξουν στην πολεοδομία, στην αρχαιολογία, στο δασαρχείο. Δίνουμε όλο το πακέτο των σχεδίων που χρειάζονται για να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες και ανά πάσα στιγμή είμαστε δίπλα στον ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γεωργαντή για την οικογένειά του που φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις, γιατί δικές του είναι, δεν είναι δικές μας. Εμείς μπορεί να τις στήσαμε, αλλά είναι δικές του. Μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τον χώρο. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Εγώ ασχολούμαι με τα μυστήρια εκεί 10 χρόνια περίπου. Συνεργάζομαι με δύο μεγάλες εταιρείες. Η μία είναι η Interpuls Milk Ride Ιταλική. Κάνω απευθείας εισαγωγές. Και είναι και άλλη μία είναι η Flaco, Ισπανική. Από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε τεχνολογία. Υπάρχει τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, υπάρχει προσωπικό, είμαι εγώ και άλλα δύο άτομα τα οποία τρέχουμε και προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες, αλλά και εκτός από αυτό και τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, και να είμαστε πάνω, να είμαστε συνέχεια κοντά τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αρμικτικές μονάδες εδώ πέρα, η μία είναι σταθερή, η άλλη είναι καινούμενη. Και οι δύο είναι της Milk Ride Interpuls ή Interpuls Milk Ride, το ίδιο πράγμα. Είναι μια εταιρεία ιταλική, όπως είπα, καθαρά ιταλική. Ήταν Interpuls πρώτα στην αρχή και μετά μια αμερικάνικη εταιρεία, η Milk Ride, ενωθήκαν και γίναν μία. Τώρα πλέον, έτσι όπως βαδίζουμε, αρχίζουν και παγκοσμιοποιούνται τα πράγματα, γίνεται όλες αρχίζουν και μαζεύονται. Έχει άλλη μια εταιρεία, πάλι De Laval, έχει μπει στον όμιλο και άρα πλέον θα είναι Milk Ride Interpuls και De Laval μαζί. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί ήδη άνθρωποι, η Interpuls δηλαδή, με έβαλε στο κομμάτι της, με έκανε αντιπρόσωπο πριν 10 χρόνια. Άρα αυτό που έχω να κάνω είναι μπορώ να έχω τη τεχνολογία, την τεχνογνωσία, όπως είπα, αλλά και τα ανταλλακτικά, ό,τι χρειάζεται, το παραμικρό ανταλλακτικό, για να μπορέσω να είμαι δίπλα σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει. Να ευχαριστήσω την οικογένεια Γεωργαντή για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο γραφείο στην υλοποίηση του προγράμματος και όλους τους παραγωγούς και όλους τους φίλους παραγωγούς οι οποίοι μας εμπιστεύονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους. Διανύουμε μία περίοδο, αγαπητοί φίλοι, η οποία περιμένουμε διάφορα προγράμματα. Ήδη είμαστε προς το τέλος της προκήρυξης των νέων αγροτών. 28 το μηνός κλείνει μία πολύ μεγάλη προκήρυξη πανελλαδική για τους νέους μας αγρότες, τους νέους αγρότες του 21, οι οποίοι θα έχουν την χαρά να μπορούν να αξιοποιήσουν και αυτή σχέδια βελτίωσης πάρα πολύ σύντομα. Μέσα στο 2022 περιμένουμε την προκήρυξη των καινούριων νέων σχεδίων βελτίωσης, στα οποία με την ίδια λογική που υλοποίησαν και που υλοποιούν τώρα αυτά που βλέπετε, θα προχωρήσουν και αυτά στο σχεδιασμό και να δούμε όλο το πακέτο πάλι από την αρχή. Περιμένουμε ακόμα και μια νέα προκήρυξη στα βιολογικά για τους ενδιαφερόμενους. Είναι και η βιολογική γεωργία στο παιχνίδι, όπως και η βιολογική κτηνοτροφία. Το γραφείο και οι συνεργάτες του γραφείου, τα παιδιά, όλα
είμαστε στη διάθεσή σας. Η ενημέρωση θα είναι πλήρης και θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξει των περιστάσεων. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χρειάζεται να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένοι για να μπορέσουμε και να ενημερώσουμε και εσάς και να αποφύγουμε ενδεχομένως κάποια προβλήματα.